Η κυβέρνηση Σαμαρά επιχείρησε να πάρει μια πιο σκληρή στάση, γιατί καταλαβαίνει ότι εκλογικά δεν την παίρνει να εμφανιστεί με νέα μέτρα. Οι βουλευτές της τρέμουν και μόνο στην ιδέα ότι θα γυρίσουν τις εκλογικές τους επικράτειες και θα πούνε ότι θα περικοπούν και άλλες συντάξεις κτλ. Επιχείρησε λοιπόν να πάρει μια πιο σκληρή στάση και διαπίστωσε ότι οι δανειστές είναι ακόμα σκληρότεροι, δεν είναι διεθνημένοι να κάνουν πίσω και θα υπάρξει κάποιο συμβιβασμό, ο οποίο θα είναι επώδυνο για την Ελλάδα. Φάνηκε δηλαδή στην τελική ανάλυση ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έχει ούτε κατεύθυνση, ούτε στρατηγική, ούτε πρόγραμμα. Παραπέει, κατά την άποψή μου, δεν είναι μια κυβέρνηση αυτή η οποία πραγματικά βάζει τη χώρα σε μια άλλη πορεία. Όπω φαίνεται τόσο αδιάλεγκη τώρα με την παρούσα κυβέρνηση, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα δεχτούν τι προτάσει